Πριν από λίγο βγήκε από διπλωματική πηγή της Λευκωσίας ότι το Παρπαρός ξεκίνησε πορεία αποχώρησης. Μάλιστα. Βεβαίως, συνάδελφοι, μπορεί να είναι και τουρκικό παιχνίδι λόγω των διεθνών αντιδράσεων για το άνοιγμα της περίκλησης της περιοχής της κατεχόμενης αμοχώστου. Το Παρπαρός βρισκόταν απέναντι από την αμοχωστό. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η αποχώρηση από το σημείο που ερευνούσε άρχισε τις πρωινές ώρες με κατεύθυνση προς τα βόρεια. Στις 7.30 ώρα Ελλάδος βρισκόταν ακόμα στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι ακόμα και υπό κατοχή τα χωρικά ύδατα ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και όπως μας είπε η διπλωματική πηγή, αυτή τη στιγμή το Παρπαρός το βλέπουν να βρίσκεται απέναντι από την κατεχόμενη Κερίνια. Να σημειώσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα, όπως θυμάστε, αποχώρησε από την Κυπριακή ΑΟΣ και το γεωτρύπανο το Γιαβούς, ναι, που βρισκόταν σε περιοχή απέναντι από την ΠΑΦΟ. Ναι. Αυτές είναι οι πληροφορίες από την Ναι, από τη μία βέβαια αποχωρεί τον Παρπαρός, από την άλλη ανοίγει η πόλη των Παρουσίων. Ναι. Θέλω να πω... Έχει ανοίξει η πόλη. Ναι. Δηλαδή η παρανομία έχει συντελεστεί. Ναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε πορεία αποχώρησης, ότι δεν έχει αποχωρήσει από τα χωρικά ύδατα, αλλά ότι έχει αποχωρήσει από το σημείο που βρισκόταν για μερικούς μήνες, Μαρία, σωστά, για πολύ καιρό. Ναι, από ναι, το... για... mm-hmm. και χρόνο μπορώ να πω. Το Παρπαρός, ναι, αν θυμάμαι καλά, που... έχει πάρα πολλούς μήνες. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε. Αν βλέπω στο ναι. Marine Traffic τουλάχιστον ναι. που άνοιξα τώρα, βρίσκεται βόρεια, βόρεια απέναντι της από την Κερίνια. Ακριβώς, απέναντι από την Κερίνια. Ναι. Ενδεχομένως να, σε... να υπάρχει πορεία προς σε τα βόρεια. Σε αποχώρησης. Ναι. Ωραία. Αν αποχωρήσει λοιπόν ως ανάλυση πια, αν αποχωρήσει, σημαίνει ότι είναι, έγινε στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυρίας Μέρκελ με τον Ερντογάν και με τον πρόεδρο της Κύπρου και με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Τώρα, βέβαια, αυτό σημαίνει ότι το... φεύγουν όλα σιγά σιγά, συγγνώμη Μιχάλη, φεύγουν ναι, όλα ναι, ναι, τα ναι, πλοία σιγά σιγά όπως είχε ζητήσει και η ελληνική κυβέρνηση. Δεν έγινε... μόνο μιας, όλα μαζί. Έφυγε πρώτα το Roots Race, μετά το Γιαβούς, τώρα τον Παρπαρός. Σημαίνει και άρα στείνεται το σκηνικό του Γλυκή. Διαλόγου. Έτσι, αυτό. Έτσι ακριβώς. Εκεί ναι. πηγαίνουμε. Ναι. Βέβαια έτσι υπάρχει ερμηνεύει. Και το πρόβλημα της αμοχώστου τώρα. Βεβαίως. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, επειδή εγώ είχα ασκήσει κριτική και στην Αθήνα και στη Λευκωσία, εάν φύγει και το Παρπαρός, εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία της Αθήνας και της Λευκωσίας. Εντάξει, για να είμαι καθαρός. Μάλιστα. Αυτό το θέμα. Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχει το φοβού τους Τούρκους και εδώ φέροντος. Σίγουρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενώ γίνονται αυτές οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης, χθες ο κ. Τσαβούσογλου είδε τον κ. Δένδια και μετά ξαναείπε ότι οι Έλληνες διεκδικούν. Ναι, ναι. Εισαγωγικά το βάζουμε αυτό φυσικά, το Καστελόριζο, Μιχάλη και Μαρία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ρητορική παραμένει πολεμική, παραμένει επιθετική. Θα μου πεις ότι το κάνει και η εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε και τόσο απλά αυτό, έτσι δεν είναι, Μαρία? Σίγουρα όχι, σίγουρα όχι. Εντάξει, ακόμη και οι κινήσεις στην πράξη, όπως βλέπουμε, γίνονται σιγά σιγά και χωρίς να δίνεται έτσι, χωρίς τυμπανοκρουσίες, εννοώ τα πλοία. Τώρα, όσον αφορά και τη ρητορική, εννοείται ότι και ο κύριος Ερντογάν το είπε χθες, ότι εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, αλλά εμένα αυτές οι δηλώσεις μου κάνουν λίγο πολύ και για εσωτερική κατανάλωση πρώτα απ' όλα, αλλά λέμε πράγματα για να τα λέμε, μη φανεί κιόλας ότι έχουμε κάνει και τόσα βήματα πίσω. Mm-hmm. Πρέπει να κρατάμε και τα προσχήματα, να το πω λίγο έτσι. Επομένως, εδώ όμως υπάρχει μια αλλαγή και στην πράξη κυρίως, η οποία είναι αξιοπρόσεκτη. Δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα σε καμία περίπτωση, Γιάννη. Δεν σημαίνει ότι με το που θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες θα λυθούν όλα.